Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Εδώ σε ακόμα μια εκπομπή για το The Caller Web TV και έχω τη χαρά να φιλοξενώ τον καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Πειραιά και πρώην Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, τον κύριο Γιάννη Μανιάτη. Κύριε Μανιάτη, καλησπέρα σας. Γεια σας, γεια σας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Νομίζω είστε καθήλυνα αρμόδιος, τουλάχιστον ένας από τους πιο ειδικούς να μιλήσουν για τα ενεργειακά, για αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή και στη χώρα μας, φυσικά βέβαια όχι μόνο στη χώρα μας, αυτή είναι ένα παγκόσμιο πρόβλημα, με αφορμή τις εξελίξεις μετά τη ρωσική εισβολή και τον πόλεμο στην Ουκρανία. Βλέπουμε ότι πλέον τα ενεργειακά είναι πρώτο ζήτημα, έτσι, φυσικά μαζί με την ακρίβεια, που μέσα είναι και αυτό και η ενέργεια, πέρα από τις πρώτες ύλες και αυτά, και συνδέονται, εξάλλου κύριε Μανιάτη, η ενέργεια συνδέεται και με τις, τις τιμές στα αγαθά, στις πρώτες ύλες και ούτω καθεξής. Να ξεκινήσουμε λίγο νωρίτερα ακόμη. Σας θυμίζω ότι τα τελευταία 2-3 χρόνια είναι όλο και πιο έντονο το μεγάλο θέμα της υπερθέρμανσης του πλανήτη και της όσο το δυνατόν μεγαλύτερης μείωσης των εκπομπών λόγω της καύσης ορυκτών καυσίμων, της μέγιστης δυνατής εισαγωγής των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της μεγιστοποίησης της εξοικονόμησης ενέργειας. Ενώ λοιπόν μέχρι και πρόσφατα, δηλαδή μέχρι και το COP26, τη συνάντηση στη Γλασκόβη πριν λίγους μήνες, θεωρούσαμε ότι τα πράγματα θα μπορούσαν να είναι ελέγξιμα, δυστυχώς τους τελευταίους μήνες με την ενεργειακή κρίση που ξέσπασε πριν την εισβολή στην Ουκρανία και πολύ περισσότερο μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, τα πράγματα φαίνεται ότι έχουν ξεφύγει από κάθε έλεγχο. Γι' αυτό βλέπουμε μέχρι και ο πρόεδρος Biden πριν 2 μέρες απείλησε σε εισαγωγικά τις εταιρείες εξόρυξης πετρελαίου των Ηνωμένων Πολιτειών, οι οποίες έχουν περίπου 9.000 πηγάδια που δεν τα εκμεταλλεύονται, ότι αν δεν τα εκμεταλλευτούν να βγάλουν όσο το δυνατόν περισσότερο πετρέλαιο προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες της αμερικανικής αγοράς, τότε θα τους επιβάλλει πρόστιμο. Και αυτό το κάνει ένας πρόεδρος που ξέρουμε αποδεδειγμένα πιστεύει βαθιά στην πράσινη ανάπτυξη, στην πράσινη μετάβαση κλπ. Το λέω αυτό σε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα ότι τα πράγματα εξελίσσονται εξαιρετικά πολύπλοκα και δεν υπάρχουν απλές απαντήσεις σε τόσο σύνθετα προβλήματα. Να έρθω τώρα στην Ευρώπη και κυρίως σε αυτό που βιώνουμε εμείς ως απλοί πολίτες. Η Ευρώπη δυστυχώς εδώ και αρκετό καιρό, εγώ το έχω γράψει και γι' αυτό θεωρώ ότι νομιμοποιούμε να το επαναλάβω, μοιάζει να πυροβολεί τα πόδια της. Εγώ είμαι ένας βαθιά φιλοευρωπαίος πολίτης. Αισθάνομαι περηφάνεια που η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πρωτοπόρος στην πράσινη ενέργεια σε παγκόσμιο επίπεδο. Δεν μπορώ όμως να μην στυλιτεύσω επιπολαιότητες που γίνονται, οι οποίες ακριβώς δημιουργούν προσκόμματα, βάζουν τρικλοποδιές, να το πω αλλιώτικα, στην ίδια την πράσινη μετάβαση. Τι εννοώ με αυτό, με απλά λόγια. Όλοι όσοι ασχολούμαστε με το χώρο της ενέργειας ξέρουμε ότι για να προχωρήσεις στην πράσινη μετάβαση χρειάζεσαι είτε άπειρες μπαταρίες για να σου αποθηκεύουν την ενέργεια και να έχουν οι κοινωνίες σου ρεύμα και θέρμανση πρωί, μεσημέρι, βράδυ, είτε αν δεν έχεις τόσες πολλές μπαταρίες που δεν έχεις και δεν πρόκειται να αποκτήσεις τις επόμενες 2-3 δεκαετίες, θα πρέπει να χρησιμοποιήσεις αυτό που ονομάζουμε μονάδες βάσης, δηλαδή εργοστάσια σε σταθερή βάση. Ποια είναι τα εργοστάσια αυτά? Είναι εργοστάσια άνθρακα ή εργοστάσια πυρηνικά ή εργοστάσια με φυσικό αέριο. Προφανώς διαλέξαμε ως Ευρώπη αυτονοήτως το λιγότερο ρηπογόνο καύσιμο που είναι το φυσικό αέριο. Ενώ λοιπόν έχουμε συμφωνήσει ως Ευρώπη ότι το μεταβατικό μας καύσιμο θα είναι το φυσικό αέριο και όχι ο άνθρακας ούτε τα πυρηνικά, η Ευρώπη τα τελευταία 3-4-5 χρόνια πραγματικά πυροβολεί τα πόδια της με έναν εξοργιστικά επιπόλαιο τρόπο, με αποτέλεσμα να βρισκόμαστε διαρκώς υπό εκβιασμό. Ο εκβιασμός αυτός προκύπτει από την πλήρη εξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο. Ερχόμαστε λοιπόν τώρα που ο Πούτιν είχε προετοιμάσει, πρέπει να σας πω, την εισβολή του και γι' αυτό
πολλές από τις αποθήκες φυσικού αερίου της Ευρώπης. Η Ευρώπη έχει περίπου 140 αποθήκες, υπόγειες αποθήκες φυσικού αερίου, για τις περιπτώσεις που είτε αυξάνουν πολύ οι τιμές, είτε περιπτώσεις κρίσεων κλπ. Πολλές από αυτές τις αποθήκες, με μία αφέλεια, ας την πω αφέλεια, η Ευρώπη τις έχει εκχωρήσει να τις διαχειρίζεται η Gazprom. Mm-hmm. Ερχόμαστε λοιπόν και έχουμε τον μεγαλύτερο τροφοδότη σε φυσικό αέριο της Ευρώπης, την Gazprom, σε ένα ποσοστό περίπου 40-45%, να είναι παράλληλα και διαχειριστής πολλών υπόγειων αποθηκών που είναι, ας το πούμε, οι καβάτζες μας. Δηλαδή, εάν κάτι στραβώσει, να μπορώ να έχω φυσικό αέριο. Οπότε τι συνέβη? Το 2021, το φθινόπωρο, οι αποθήκες της Gazprom στην Ευρώπη ήταν σχεδόν άδειες. Όταν είναι άδεια η αποθήκη σου και μετά από λίγο κάνει εισβολή στην Ουκρανία ο Πούτιν, τότε μπορεί να σε εκβιάσει απολύτως, διότι δεν έχεις αέριο πίσω σου. Ξέρετε, τα περιγράφω λίγο όσο μπορώ πιο απλά αυτά τα πράγματα, διότι είναι σύνθετα παιχνίδια για τα οποία η Ευρώπη δεν είχε πάρει είδηση ότι πεζόταν στην πλάτη της τέτοιο παιχνίδι. Δεν είχε πάρει είδηση ή μήπως δεν το περίμενε. Ήξερε ότι... Αλλά δεν το περίμενε τώρα. Μπορεί να έχετε και δίκιο. Δηλαδή, ας πούμε, αν κρίνω από τη Γερμανία, δείτε τώρα, επειδή πολλές φορές κατηγορούμε τους Γερμανούς στην Ευρώπη και νομίζω αρκετές φορές έχουμε δίκιο όταν λέμε ότι η Γερμανία θέλει να σύρει την Ευρώπη. Δείτε τώρα τι στραπάτσο έχει πάθει η Γερμανία. Η Γερμανία στήριξε την ενεργειακή της ασφάλεια στους δύο αγωγούς, τον Nord Stream 1 και τον Nord Stream 2. Ο Nord Stream 2 ακυρώθηκε για τα επόμενα 10-15 χρόνια. Δηλαδή, μια επένδυση 11 δισεκατομμυρίων πάει στράφη. Παραδέρνει η Γερμανία, δεν ξέρει πια τι να πρωτοκάνει, είναι σε απόλυτο πανικό. Και όλα αυτά διότι είχε πιστέψει ότι θα μπορούσε με την οικονομική συνεργασία, τη μεγάλη οικονομική συνεργασία με τη Ρωσία, να έχει διαρκώς την Ρωσία και τον Πούτιν σε ένα κλίμα ήρεμης συνεργασίας κλπ. Και τρέχει τώρα η Γερμανία, ας πούμε, να κατασκευάσει δύο μονάδες υγροποιημένου φυσικού αερίου, δηλαδή δύο ρεβιθούσες, εμείς έχουμε τη ρεβιθούσα, δύο ρεβιθούσες, που θα τις πάρουν 5, 6, 7 χρόνια για να τις κατασκευάσει. Σας το περιγράφω, διότι έχουν γίνει, ξαναλέω, είμαι ένας περήφανος Ευρωπαίος και χαίρομαι που η Ευρώπη έχει δείξει εξαιρετικά αντανακλαστικά στην κτηνώδη συμπεριφορά της Ρωσίας στην εισβολή στην Ουκρανία και έχει πάρει συγκεκριμένα μέτρα, όμως παράλληλα δεν μπορώ να μην αναδείξω θέματα τα οποία δημιουργούν τεράστια προβλήματα στις ίδιες ευρωπαϊκές κοινωνίες. Αυτό είναι, έτσι, μακρηγόρησα λίγο και με συγχωρείτε, αλλά κοντρικά το παιχνίδι... Νομίζω βοηθάτε στο να καταλάβει κάποιος και πώς είναι η κατάσταση και πώς ήταν και πού βρισκόμαστε μέχρι να έρθουμε σήμερα, έτσι. Κύριε καθηγητά, όσον αφορά εμάς, εμείς πού κάναμε λάθος όλο αυτό? Λέω τώρα, γιατί υπάρχει μια κριτική και από την αντιπολίτευση όσον αφορά στο λιγνίτι, στα λιγνητικά εργοστάσια, ότι πήγαμε και περιορίσαμε πολύ τα λιγνητικά εργοστάσια, προχωρήσαμε πολύ γρήγορα στην απολιγνητοποίηση. Θα μπορούσε ότι να γίνει αυτό λίγο πιο ήρεμα, όχι τόσο βία. Και έτσι την πατήσαμε κατά κάποιο τρόπο. Εγώ, αν με ρωτούσατε, θα έκανα κριτική στην κυβέρνηση και σε πολλά άλλα θέματα τα οποία λυπάμαι να πω δεν βλέπω να κάνει η αντιπολίτευση ή αντιπολίτευση. Τι εννοώ? Πρώτον, η κυβέρνηση αυτή αλλά και οι προηγούμενοι, ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, δεν έχουν, κυρίως η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ που κυβέρνησε 5 χρόνια, δεν προχώρησαν καθόλου το θέμα της υπόγειας αποθήκης φυσικού αερίου στη Νότια Καβάλα, μία επένδυση 300-400 εκατομμυρίων ευρώ περίπου, την οποία εμείς παρουσιάσαμε στη Βουλή το 2011 και την ενσωματώσαμε στα σχέδια για χρηματοδότηση της Ευρώπης ως έργο ευρωπαϊκής προτεραιότητας το 2013 και το 2014 με προσωπική μου εισήγηση ως υπουργό ενσωματώσαμε την επένδυση αυτή στις εθνικές στρατηγικές επενδύσεις. Από το 2014 μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει σχεδόν τίποτα. Ένα σοβαρό κενό. Τώρα ακούγεται ότι θα ξανακινηθούν οι διαδικασίες. Ναι, τώρα τρέχουν να βρουν
βηματισμό οι διάφοροι φορείς του κράτους που έπρεπε να τον έχουν βρει πολύ νωρίτερα. Δεύτερο παράδειγμα. Δεν έχει αρχίσει ακόμη να δουλεύει το περίφημο φράγμα της Μεσοχώρας. Το φράγμα της Μεσοχώρας είναι ένα φράγμα που έχει κατασκευαστεί εδώ και 20 χρόνια, αν θυμάμαι καλά, και λόγω εμπλοκής του στην εκτροπή του Αχελώου δεν είχε γίνει η πλήρωσή του με νερό. Το 2014 καταφέραμε και το απεμπλέξαμε από την εκτροπή του Αχελώου. Και άρα μπορούμε να προχωρήσουμε. Είχα δώσει εγώ τότε εντολή να γίνει περιβαλλοντική μελέτη στη ΔΕΗ. Προχώρησε η ΔΕΗ. Λογικά το φράγμα της Μεσοχώρας έπρεπε να έχει γεμίσει και να λειτουργεί, να μας δίνει δηλαδή πράσινη υδροηλεκτρική ενέργεια από το 2018, αν θυμάμαι καλά, το σχεδιασμό που υπήρχε. Πάντως εδώ και αρκετά χρόνια. Τρίτη περίπτωση. Δεν έχουν τρέξει καθόλου όλα αυτά τα χρόνια από το 2014 μέχρι και σήμερα τα θέματα των ερευνών υδρογονανδράκων στη χώρα μας. Που δεν ξέρω αν θα κάνουμε ξεχωριστή συζήτηση, αλλά το θεωρώ ένα τεράστιο θέμα. Η Ελλάδα θα μπορούσε να έχει, σήμερα που μιλάμε, μετά από 7-8 χρόνια που ξεκινήσαμε και κυρώσαμε τις πρώτες συμβάσεις, θα μπορούσε να έχει μέχρι και αυτάρκεια ενεργειακή από δικούς μας υδρογονάνθρακες και να μπορούμε, επειδή έχουμε καλά κοιτάσματα, να κάνουμε και εξαγωγή στην Ευρώπη και να εισπράττουμε έσοδα, τα οποία έσοδα σας θυμίζω, από το 2013 φροντίσαμε με νομοθεσία που περάσαμε να μην τα αφήσουμε στο έλεος της εκάστοτε κυβέρνησης, του εκάστοτε Υπουργού Οικονομικών κλπ. Που θα μπορούσε να τα χρησιμοποιήσει τα χρήματα αυτά για καταναλωτικούς σκοπούς, αλλά φτιάξαμε νόμο για τη δημιουργία του ονομαζόμενου Εθνικού Ταμείου Κοινωνικής Αλληλεγγύης, έναν ειδικό λογαριασμό όπου όλα τα έσοδα αυτά πηγαίνουν για τη διασφάλιση των συντάξεων των Ελλήνων πολιτών, των Ελλήνων συνταξιούχων. Ένα 75% πάει σε αυτό το ταμείο και ένα 25% πάει στις τοπικές κοινωνίες εκεί που εντοπίζεται το κάθε κοίτασμα για έργα υποδομών, ανάπτυξης, περιβάλλοντος κλπ. Σας λέω πολύ ενδεικτικά πράγματα τα οποία ο ελληνοβουλγαρικός αγωγός που θα τροφοδοτήσει κυρίως τη Βουλγαρία, αλλά εάν η Βουλγαρία έχει μια ενεργειακή αυτάρκεια, διευκολύνει και εμάς, διότι από τη Βουλγαρία κάνουμε αρκετές εισαγωγές ηλεκτρισμού. Σας περιγράφω έτσι πολύ σύντομα πράγματα τα οποία έπρεπε να τα έχουμε προχωρήσει ως χώρα από το 2014 και μετά. Να έρθω τώρα στην απολιγνητοποίηση που μου αναφέρατε, που είναι θέμα. Η απολιγνητοποίηση. Αν θυμάμαι καλά, όταν... Επειδή καταρχήν η απολιγνητοποίηση είναι μια ευρωπαϊκή πολιτική. Απλά η κάθε χώρα το πηγαίνει πολύ αργά, λιγότερο αργά ή πολύ γρήγορα. Η Ελλάδα ήταν από τις χώρες που επιλέξανε να πάνε πολύ γρήγορα στην απολιγνητοποίηση. Η Πολωνία, αντίθετα, επιλέξανε πολύ αργότερους ρυθμούς. Θυμάμαι όταν ανακοινώθηκε στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ η απολιγνητοποίηση με γρήγορους ρυθμούς, δεν είδα τότε καμία αντίδραση, διότι τότε είχε τεκμηριωθεί ότι, και ήταν αλήθεια αυτό, η ΔΕΗ πλήρωνε, τώρα μπορεί να κάνω και λάθος τον αριθμό, δεν θυμάμαι, αλλά νομίζω ότι είχε αποκαλυφθεί ότι η ΔΕΗ πλήρωνε για ρήπους λόγω των εργοστασίων της Μελιγνίτη, επειδή ήταν στο Θεό η ρήπη τότε, το εμπόριο ρήπων, πλήρωνε, έμπαινε από τα εργοστάσια αυτά 150-200 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο μέσα. Υπήρχε μια ολόκληρη τεκμηρίωση, απλά δεν έχω πρόχειρους αριθμούς. Και δεν θυμάμαι τότε καμία αντιπολίτευση να λέει ότι είναι έγκλημα, είναι λάθος κλπ. Ξέρετε γιατί το λέω αυτό, όχι για να μειώσουμε την κριτική μας, αλλά για να επανέλθω σε αυτό που σας είπα στην αρχή. Οι αποφάσεις για απολιγνητοποίηση της Ευρώπης προχωρούσαν και μάλιστα χρηματοδοτήθηκε. Υπάρχουν ταμεία, δίκες μετάβασης, υπάρχουν μια σειρά από δράσεις για την απολιγνητοποίηση. Προχωρούσαν χωρίς να ληφθεί πρόνοια από τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε όλες τις χώρες. Ωραία, βγάζω το λιγνίτι. Βάζω όσο το δυνατόν περισσότερα πράσινα. Σωστό, έτσι πρέπει να βάλουμε όσο το δυνατόν περισσότερα φωτοβολταϊκά και αιωλικά. Ωραία, οι μονάδες βάσης μου ποιες είναι. Πώς θα έχω ευστάθεια στο σύστημά μου. Μπαταρίες δεν έχω.
πυρηνικά στην Ελλάδα τα έχουμε αποκλείσει. Άρα θα έχω αέριο. Τότε το αέριο ήταν πολύ φτηνό. Και σας θυμίζω ότι και η προηγούμενη κυβέρνηση και η σημερινή κυβέρνηση και ορθά νομίζω, το είχαμε κάνει και εμείς νωρίτερα, προωθούσαμε και προωθούμε την επέκταση των δικτύων φυσικού αερίου στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, στη Δυτική Μακεδονία, στη Δυτική Ελλάδα, σε περιοχές, γιατί πραγματικά το φυσικό αέριο ήταν φτηνό. Τα θυμίζω αυτά, γιατί πιστεύω ότι πρέπει για τους φίλους του και τις φίλες που θα μας κάνουν την τιμή να μας, που μας κάνουν την τιμή να μας παρακολουθούν. Τα θέματα της ενέργειας, εγώ το πιστεύω βαθιά, μπορεί να σας φανεί λίγο υπερβολικό. Τα θέματα της ενέργειας είναι στο σκληρό πυρήνα των εθνικών πατριωτικών θεμάτων. Ναι. Η ενέργεια δεν αφορά τους τεχνοκράτες. Η ενέργεια είναι βαριές πολιτικές αποφάσεις, πολύ σημαντικές αποφάσεις γεωστρατηγικού, γεωπολιτικού χαρακτήρα. Η ενέργεια είναι ο αιμοδότης των οικονομιών και είναι και αυτό που στηρίζει την καθημερινή διαβίωση των νοικοκυριών. Αυτά τα θέματα λοιπόν πρέπει να αντιμετωπίζονται, εδώ είναι ίσως θα σας φανεί λίγο υπερβολικό, νομίζω ότι έπρεπε και πρέπει να έχουμε μία εθνική συνεννόηση για αυτά τα θέματα. Ούτε η κάθε κυβέρνηση να επιλέγει για τους δικούς τους λόγους την Α ή τη Β απόφαση, ούτε η εκάστοτε αντιπολίτευση να κάνει αντιπολίτευση για άλλους λόγους. Ξέρετε, επειδή έχω βιώσει αρκετά χρόνια αυτά τα θέματα της ενέργειας και πολύ περισσότερο τώρα που εξαρτάται το μέλλον της Ευρώπης από αυτό. Δηλαδή, αν η Ευρώπη δεν βρει καλές απαντήσεις στα ενεργειακά, κινδυνεύει να διαλυθεί. Ναι, φυσικά. Χθες, 2-3 χώρες της Βαλτικής είπαν ότι θα κόψουμε το φυσικό αέριο από Ρωσία και χθες επίσης η Σλοβακία είπε ξεχάστε το, όχι μόνο δεν θα το κόψω, αλλά θα πληρώνω τον Πούτιν και σε ρούβλια. Πώς αυτές οι δύο χώρες τώρα θα συνεργαστούν αύριο στο Συμβούλιο Κορυφής? Είναι σαφές το αυτό. Κάνω λίγο σύνθετο, αλλά είναι αναγκαστικά σύνθετο. Και όχι, γι' αυτό νομίζω είναι ξεκάθαρο. Απλά είμαι και εγώ της ίδιας άποψης, κύριε καθηγητά, ότι μάλλον το καταλάβαμε λίγο αργά το πόσο μεγάλη σημασία έχει ότι δεν προχώρησαν, όπως είπατε και εσείς, όλα αυτά τα χρόνια κάποια πράγματα που θα έπρεπε να προχωρήσουν. Και εδώ λίγο για τους υδρογονάθρακες, θα ήθελα λίγο να εξειδικεύσουμε. Είπατε ότι αν είχαμε προχωρήσει, θα μπορούσαμε να έχουμε αυτάρκεια και όχι μόνο να έχουμε αυτάρκεια, να μπορούμε να εξάγουμε κιόλας, έτσι. Αν άκουσα καλά. Δεν ξέρω αν θα μπορούσαμε σήμερα ή σε 1-2 χρόνια, αλλά η επταετία, οκταετία που έχει μεσολαβήσει είναι επαρκέστατο διάστημα για να σηκώσεις 3 και 4 εξέδρας και να αρχίσεις να αντλείς με σκοπό. Για ποιο λόγο όμως δεν προχώρησε? Έχει να κάνει με τις... Δεν υπήρχε, ακούστε, για να είμαστε καθαροί, δεν υπήρχε η πολιτική βούληση να προχωρήσουμε αυτές τις έρευνες. Δεν υπήρξε. Έστω και αν τυπικά κανείς δεν έβαζε προσκόμματα, παρόλα αυτά, ξέρετε, οι έρευνες υδρογονανθράκων έχουν το εξής χαρακτηριστικό. Έρχεται ο επενδυτής και εμείς ήμασταν τυχεροί γιατί είχαμε προσελκύσει και έχουμε προσελκύσει πολύ καλούς επενδυτές, μεγαθύρια της ενέργειας και έχουμε και δύο πολύ καλές ελληνικές εταιρείες, τα ΕΛΠΕ και την Energia. Λοιπόν, εδώ έρχεται ο επενδυτής, βάζει αυτός μόνο λεφτά, δεν βάζει εσύ ως κράτος, δεν βάζει ούτε ένα ευρώ. Και έρχεται και ρισκάρει τα λεφτά του με την προσμονή ότι θα εντοπίσει κοίτασμα, στο οποίο μετά μοιράζεστε τα έσοδα κλπ. Όταν εσύ δεν του δείχνεις με κάθε τρόπο, ως κυβέρνηση, και όχι μόνο ως κυβέρνηση, και ως δικαιοσύνη, και όχι μόνο ως δικαιοσύνη, αλλά και ως διοίκηση, και ως κοινωνία. Εάν δεν του δείχνεις ότι θέλω να έρθεις, θέλω να μου εντοπίσεις τα εθνικά μου κοιτάσματα, θέλω να εισπράξω λεφτά, θέλω να μου δημιουργήσεις θέσεις εργασίας, τότε ο επενδυτής βλέπει περνάνε 1-2-3 χρόνια, δεν ενδιαφέρεσαι, δεν πειράζει, θα πάω στην Κροατία, θα πάω στην Ιταλία, θα πάω στο Ισραήλ, θα κατέβω στην Κύπρο.
το κάνω απλό. Διότι ξέρετε, σε όλα αυτά τα θέματα έχει μεγάλη σημασία και τι κλίμα επικρατεί. Δηλαδή, να σας πω επίσης, γιατί αντίστοιχα προβλήματα έχουμε στα ζητήματα της πράσινης ενέργειας. Δηλαδή, δεν θέλει κανένας μας αιωλικό πάρκο στο χωριό του. Το καταλαβαίνω. Ο καθένας από εμάς πιστεύει ότι το χωριό του είναι το πιο όμορφο του κόσμου. Και εγώ το ίδιο πιστεύω και εσείς το ίδιο πιστεύω. Όλοι. Κανείς δεν θέλει επίσης να μπει φωτοβολταϊκό που βλέπει απέναντι. Ωραία παιδιά, αλλά τι θα γίνει. Ή θα φέρνουμε εισαγωγής πετρέλαιο και αέριο από το Σαουδάραβα, το Ρώσο, τον Ιρακινό, τον Αλγερινό και θα πληρώνουμε 6, 7, 8 δισεκατομμύρια ευρώ κάθε χρόνο, μα κάθε χρόνο, για να μας δίνει το δικό του πετρέλαιο και φυσικό αέριο, ή θα δοκιμάσουμε με τις αυστηρότερες περιβαλλοντικές προδιαγραφές να βγάλουμε τα δικά μας κοιτάσματα. Ξαναλέω, μη θεωρηθεί αυτό μία μονομέρεια. Αυτό που κάναμε εμείς, μην νομίζετε ότι δεν το έκανε δίπλα και η Ιταλία, τα λάθη εννοώ. Η Ιταλία, για παράδειγμα, να σας δώσω ένα παράδειγμα, μια Ιταλία που έχει και τον ενεργειακό κολοσσό, που είναι η Eni. Η Eni έχει τα μισά κοιτάσματα πετρελαίου και φυσικού αερίου της Λιβύης, τα εκμεταλλεύεται η Eni. Μεγάλα μαγαζιά, κολοσσοί. Η Ιταλία, λοιπόν, σήμερα που μιλάμε, ενώ θα μπορούσε να βγάζει, σύμφωνα με αρκετές εκτιμήσεις, γύρω στα 20 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα το χρόνο, βγάζει μόνο 3. Και ευτυχώς προχθές ο Ντράγκη, ο πρωθυπουργός της Ιταλίας, ανακοίνωσε ότι εμείς θα ξαναφουλάρουμε τα πηγάδια μας, τις εξέδρες μας, και να βγάζουμε περισσότερο φυσικό αέριο. Βλέπετε λοιπόν ότι όλα είναι ένα πλέγμα. Ας πούμε αυτό που έκανε η Ιταλία που σας περιγράφω, το έκανε η Ολλανδία στο τεράστιο κοίτασμα το Κρένιγκεν. Το Κρένιγκεν έδινε στην Ολλανδία τα τελευταία 30 χρόνια πάνω από 15 δισεκατομμύρια ευρώ έσοδα. Και το είχαν φρενάρει οι Ολλανδοί. Τώρα που υπάρχουν τα δύσκολα με το ρώσικο αέριο, θα το ξαναφουλάρουν. Ή η Βρετανία, ας πούμε, η οποία είναι μεγάλη εξαγωγής πετρελαίου και φυσικού αερίου, έχουν πει, πρόσφατα το δήλωσε η Βρετανική κυβέρνηση, θα εξαντλήσουμε κάθε σταγόνα οικονομικά εκμεταλλεύσιμου πετρελαίου ή φυσικού μας αερίου. Το ίδιο κάνουν οι Δανείοι. Η Δανία είναι η μεγαλύτερη πετρελοπαραγωγός χώρα της Ευρώπης. Έχει πολλά πετρέλαια ακόμη. Δηλώνει λοιπόν ο Δανός ότι εγώ θα αντλώ τα κοιτάσματα πετρελαίου μου μέχρι το 2050, για τα επόμενα 30 χρόνια. Το ίδιο κάνει ο Νορβηγός. Σας περιγράφω λίγο χώρες που έχουν και μια πολύ σημαντική πράσινη πολιτική. Ναι, η Νορβηγία, η Δανία. Παράλληλα όμως με αυτή την πολιτική, ναι. Φυσικά, ξέρετε, κάθε πιθανότητα, όπως είπατε και εσείς. Ακριβώς. Όλοι. Όλες οι χώρες. Και υποθέτω αυτό κάνουμε κι εμείς. Κοιτάνε πρώτα απ' όλα το εθνικό του συμφέρον. Ποιο είναι το εθνικό μου συμφέρον? Έχω κοιτάσματα να τα βγάλω, να εισπράξω χρήματα στον προϋπολογισμό μου ή στα ταμεία μου, και μπορεί εγώ να μην θέλω να το καταναλώσω εγώ, αλλά να το κάνω εξαγωγή σε χώρες που το χρειάζονται. Δηλαδή η Ινδία, η Κίνα, άλλες χώρες έχουν απίστευτη ανάγκη για πετρέλαιο, πολύ περισσότερο για φυσικό αέριο κλπ. Πάλι μακρηγόρησα, με συγχωρείτε λίγο. Δεν πειράζει. Απλά, ξέρετε, αυτά τα θέματα πρέπει να τα κάνουμε απλά και κατανοητά. Και να σας πω και κάτι που μου διέφυγε. Γιατί πολλές φορές κάνουμε μια συζήτηση για τα κοιτάσματα. Θέλω να σας πω ότι, όπως νωρίτερα σας είπα, ότι είμαι περήφανος Ευρωπαίος, γιατί η Ευρώπη είναι πρωτοπόρος στα πράσινα, είμαι και περήφανος Έλληνας, γιατί και η Ελλάδα είναι πολύ μπροστά στα πράσινα. Τι εννοώ? Την περίοδο 2010-2014, που είχαμε την ευθύνη του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, αυξήσαμε την εγκατεστημένη ισχύ φωτοβολταϊκών και αιωλικών στην Ελλάδα κατά 230% σε εποχές μνημονίων που δεν ξέραμε πού πατάμε και πού βαδίζουν. Τι θυμάστε αυτή την εποχή? Μια εποχή όπου η Ελλάδα κινδύνευσε να καταρρεύσει. Και κάποιοι θάλαμε πλάτη για να μην καταρρεύσει η χώρα. Έτσι, μην τα ξεχνάμε αυτά.
και κάποιοι μας οδηγούσαν στον γκρεμό. Αγκαλιά με ακραίες καταστάσεις. Τέλος πάντων. Αυτή την εποχή λοιπόν αυξήσαμε τόσο πολύ την εγκατεστημένη ισχύ των πράσινων και το 2014, σας παρακαλώ να το προσέξουμε αυτό που θα σας πω. Είμαι βέβαιος ότι δεν το ξέρουν οι φίλοι και οι φίλες που μας ακούν. Το 2014 η Ελλάδα έγινε παγκοσμίως η έκτη καλύτερη χώρα στην κατακεφαλήν παραγωγή φωτοβολταϊκής ενέργειας. Η έκτη καλύτερη στον κόσμο το 2014. Και επίσης το 2014 η Ελλάδα κατετάγει ως η έκτη ή η έβδομη, δεν θυμάμαι ακριβώς, πιθανόν είναι η έβδομη, καλύτερη χώρα της Ευρώπης μαζί με τη Γερμανία, στην ίδια κατηγορία με εμάς ήταν και η Γερμανία, στην παραγωγή αιωλικής ενέργειας και για ηλεκτρισμό. Και την ίδια ακριβώς εποχή, 2014, δημιουργήσαμε ένα πρόγραμμα που το ξέρουμε όλοι μας, το περίφημο εξοικονομώ κατοίκων. Αναβαθμίσαμε 50.000 κατοικίες και το πρόγραμμα αυτό του εξοικονομώ κατοίκων αξιολογήθηκε από τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ως το δεύτερο καλύτερο της Ευρώπης, αμέσως μετά το Ισπανικό. Βλέπετε λοιπόν ότι και στα πράσινα και στην εξοικονόμηση, που είναι οι καθαρά φιλοπεριβαλλοντικές, ας πούμε, πολιτικές, ήμασταν μπροστά. Ασκήσαμε πολιτικές καταπολέμησης της ενεργειακής φτώχειας. Σας θυμίζω ότι είμαστε η πρώτη ευρωπαϊκή κυβέρνηση, χώρα, που το 2011 εφαρμόσαμε κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο. Το περίφημο COT, το κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο. Μέχρι σήμερα ευνοούνται πόσοι είναι οι άνθρωποι. Ακριβώς. Μέχρι σήμερα, αν θυμάμαι καλά, είναι γύρω στις 400-500.000 δικαιούχοι. Ή εφαρμόσαμε, αυτό σίγουρα δεν είναι γνωστό, αλλά θέλω να το πω για να ακουστεί. Εφαρμόσαμε το τιμολόγιο υπηρεσιών αλληλεγγύης, δηλαδή δώσαμε έκπτωση 70% στους λογαριασμούς ρεύματος όλων των υποδομών κοινωνικής αλληλεγγύης. Ορφανοτροφία, γυροκομεία, το χαμόγελο του παιδιού, τα παιδικά χωριά ΣΟΣ, τα συσίτια των δήμων, της εκκλησίας κλπ. Δηλαδή όλες τις υποδομές τους δώσαμε 70% φθηνότερο ηλεκτρικό ρεύμα. Σας τα περιγράφω αυτά. Γιατί? Γιατί ο τομέας της ενέργειας είναι πολύ σύνθετος. Έχουμε κάνει πολύ σημαντικά βήματα σε κάποιους τομείς. Έχουμε υστερήσει σε κάποιους άλλους. Και αυτό που έχει σημασία, που τώρα περνάμε την πιο σημαντική ενεργειακή κρίση των τελευταίων δεκαετιών της Ευρώπης. Πραγματικά θα ήθελα να δω μία εθνική συνεννόηση των τριών μεγαλύτερων κομμάτων, των τριών μεγάλων κομμάτων, της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ, πάνω σε βασικά θέματα. Δηλαδή, όπως συμφωνήσαμε ότι θα κάνουμε στρατηγική συνεργασία με το Ισραήλ, την Κύπρο και την Αίγυπτο, και μας πήγε καλά αυτή η συνεργασία, όπως συμφωνήσαμε σε πολλά άλλα πράγματα, να συνεχίσουμε ειδικά τώρα που η κοινωνία... Έρχεται ο λογαριασμός στο νοικοκυριό και τρέμει η ψυχή σου να ανοίξει το λογαριασμό. Λες, κεφαλικό. Ναι, τι θα δω μπροστά μου. Και ας πούμε, να σας πω και το εξής, γιατί έχει και αυτό τη δική του σημασία. Ο Ευρωπαϊκός Νότος, δηλαδή οι κυβερνήσεις Ελλάδας, Ιταλίας, Ισπανίας και Πορτογαλίας, τώρα μέσα στην κρίση, κάνει προτάσεις πολύ ρεαλιστικές στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, κυρίως στις χώρες του φορά. Δηλαδή, να δημιουργήσουμε ταμείο, ενιαίο ταμείο ευρωπαϊκό που θα στηρίξει τις οικονομίες για να στηρίξουν οι οικονομίες τους λογαριασμούς των νοικοκυριών. Ενιαίο ταμείο, όπως κάναμε το ταμείο για την πανδημία. Να φορολογήσουμε τα ουρανοκατέβατα κέρδη. Εκεί που όσοι έχουν κερδοσκοπήσει, όσοι έχουν σχροκερδίσει, να φορολογηθούν με το μέγιστο δυνατό συντελεστή, 80, 90, 95%. Να κάνουμε κοινές προμήθειες φυσικού αερίου. Δεν αρέσει αυτό στους ισχυρούς, διότι έτσι και εμείς οι μεσαίοι ή οι αδύνατοι
θα αποκτήσουμε την ίδια ισχύ διαπραγμάτευσης έναντι του προμηθευτή με αυτό που έχει η Γερμανία ή μεγάλες χώρες. Τι να κάνουμε. Έτσι είναι όμως η κοινοτική αλληλεγγύη. Γι' αυτό χρειάζεται ενιαίες προμήθειες φυσικού αερίου, ενιαίες αποθηκεύσεις φυσικού αερίου και μια σειρά άλλων μέτρων. Τώρα να σας πω και κάτι έτσι, ακόμη που έχει να κάνει, θέλω να το αναφέρω γιατί μπορεί κανείς να πει ωραία ρε Μανιάτη, μας τα λες αυτά είναι μακριά, θα πάνε στα επόμενα 3, 4, 5, 6 χρόνια. Τώρα τι μπορούμε να κάνουμε. Σας αναφέρω δύο χαρακτηριστικά παραδείγματα. Έβαλα τους μεταπτυχιακούς μου σπουδαστές να ερευνήσουν τι ποσοστό του λογαριασμού ενός μέσου νοικοκυριού είναι ο θερμοσύφωνας μιας τετραμελούς οικογένειας. Και ξέρουμε πολύ καλά ότι όταν έχεις ειδικά νέα παιδιά στο σπίτι, τα νέα παιδιά θέλουν κάθε μέρα μπάνιο, εντάξει, όταν είναι πολύ ηλικιωμένοι. Έτσι. Λοιπόν, το μέσο νοικοκυριό της Ελλάδας, η μέση κατανάλωση μιας τετραμελούς οικογένειας, 20% του λογαριασμού είναι ο θερμοσύφωνας. Γιατί ο θερμοσύφωνας έχει υψηλή ισχύ κλπ. Λοιπόν, αφού λοιπόν το 20% είναι ο θερμοσύφωνας, είναι από 16% έως 20%, τόσο μου το έβγαλε. Έρχομαι και λέω, μπορώ να μηδενίσω το κόστος του θερμοσύφωνου? Η απάντηση είναι ναι. Πώς? Ηλιακό. Ακριβώς. Με τον ηλιακό θερμοσύφωνα, ο οποίος είναι ελληνική βιοτεχνία, ελληνικότατη. Έχουμε βιοτεχνίες, βιομηχανίες που είναι στις 5-6 καλύτερες του κόσμου. Ο ηλιακός κοστίζει λίγα χρήματα, 1.000-1.200 ευρώ. Άρα με μια επιδότηση της τάξης του 70%, υψηλότατη, όσο μπορείς πιο υψηλή. Μπορείς να βοηθήσεις πολλά νοικοκυριά που δεν έχουν να αγοράσουν ηλιακό θερμοσύφωνα, να του μειώνει, και επειδή τον ηλιακό τον εγκαθιστάς μέσα σε μια εβδομάδα, 10 μέρες, ένα μήνα. Μπορείς να μειώσεις, όχι απλώς να δώσεις επιδόματα, αλλά να του κάνεις δομικού χαρακτήρα μείωση του ρεύματος για τα επόμενα 25 χρόνια. Όχι τώρα, όχι για τον επόμενο μήνα, για τα επόμενα 25 χρόνια. Εγώ θυμάμαι στο σπίτι μου το πατρικό, είχαμε 30 χρόνια ηλιακό και δεν είχε πάθει τίποτα. Θα μπορούσε βέβαια να πει κάποιος, κύριε Μανιάτη, ότι στην Αθήνα δεν ξέρω πόσο είναι εφικτό να έχει κάθε σπίτι ηλιακό, από την άποψη ότι σε κάθε πολυκατοικία θα έχει γεμίσει, δηλαδή από τα διαμερίσματα δεν ξέρω αν υπάρχει χώρο. Δεν με χαλάει καθόλου. Δεν με χαλάει καθόλου οι ταράτσες να έχουμε όσο το δυνατόν περισσότερους ηλιακούς θερμοσύφωνες. Γίνεται και στη Γερμανία και στη Δανία. Από τη στιγμή που θα μειώσω την εξάρτησή μου την ενεργειακή, την ηλεκτρική μου εξάρτηση κατά 20% και θα μειώσω και το λογαριασμό του νοικοκυριού μου κατά 20%, βεβαίως στις ταράτσες μου θα βάλω ηλιακό. Όπως στις ταράτσες μου, μακάρι να βάλω ό,τι περισσεύει φωτοβολταϊκό. Φωτοβολταϊκά. Θα μπορούσε βέβαια να πει κάποιος ότι τα φωτοβολταϊκά είναι πολύ ακριβά. Ναι. Καθηγητά, δηλαδή για να εγκαταστήσει ένα νοικοκυριό είναι πολύ μεγάλο. Γι' αυτό σας λέω τον ηλιακό. Ο ηλιακός, ξέρετε, έχει το εξής πλεονέκτημα. Δεν χρειάζεται κανένα δίκτυο. Δεν καταλαμβάνει κανένα δίκτυο. Είναι μόνο για το σπίτι σου, άρα το ελέγχεις εσύ. Κατασκευάζεται από ελληνικά χέρια, τα μεροκάματα δηλαδή. Είναι μεροκάματα που δεν πηγαίνουν στο Γερμανό, τον Ιαπωνέζο ή τον Κινέζο. Πάνε στον Έλληνα τα μεροκάματα του ηλιακού. Και να σας πω και κάτι που σίγουρα δεν είναι γνωστό. Ένας ηλιακός θερμοσύφωνας, με βάση μελέτη που έχει κάνει η Πανευρωπαϊκή Ένωση Κατασκευαστών Ηλιακών Θερμοσυφώνων, εξοικονομεί κάθε χρόνο 1.400 κιλά διοξιδίου του άνθρακα. Τα 1.400 κιλά διοξιδίου του άνθρακα είναι όσο εξοικονομείς, όσο λιγότερες εκπομπές έχεις, όταν αγοράσεις ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Δηλαδή, ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο που κάνει κοντά στις 30.000. Μιλώ τώρα καθαρά περιβαλλοντικά. Εξοικονομεί, μειώνει τις εκπομπές του διοξιδίου του άνθρακα τόσο όσο και ένας ηλιακός θερμοσύφωνας που κάνει μόνο 1.000-1.200 ευρώ. Εντυπωσιακό, δεν το ήξερα. Ναι,
Είμαι βέβαιος, δεν είναι γνωστά αυτά τα πράγματα. Γι' αυτό ξέρετε, όποτε μου δίνεται η ευκαιρία, το λέω, το ξαναλέω. Δεν πειράζει να μοιάζει και λίγο. Εντάξει, τώρα έχουμε τόσα μεγάλα θέματα. Τι μας λες για τους ηλιακούς θερμοσύμφωνες. Μα. Όχι, όχι, ίσα-ίσα έχει βάση και ειδικά σε αυτή τη στιγμή. Ακριβώς. Ακριβώς. Και πολύ περισσότερο τώρα. Άρα, ας πούμε τους ηλιακούς, εμείς τους εντάξαμε στο εξοικονομώ κατοίκων. Μπήκαν γύρω στους 50-70 χιλιάδες ηλιακοί, αλλά η Ελλάδα, ξέρετε, έχει γύρω στα 6 εκατομμύρια σπίτια. Γιατί να μην βάλουμε, ας πούμε, πρέπει τώρα να έχουμε γύρω στο 1 εκατομμύριο σπίτια να έχουν ηλιακό, που πολλοί από αυτούς είναι παλιοί και λοιπά, θέλουν να αντικατάσταση. Άρα έχω 1 εκατομμύριο, 2, 3, 4 εκατομμύρια σπίτια μου που μπορούν στις ταράτσεις τους να δεχθούν. Είναι δικό μου προϊόν. Μπορώ να δημιουργήσω νέες θέσεις εργασίας από τη μεγάλη κατανάλωση, να βοηθήσω τεχνολογικά να αναπτυχθούν ακόμη περισσότερο. Όλοι οι άνθρωποι αυτοί, ξέρετε ότι το 60% της παραγωγής τους των ηλιακών θερμοσυμφώνων το κάνουν εξαγωγή στην Ιαπωνία, στις Ηνωμένες Πολιτείες, στο Ισραήλ, την Κίνα. Παρασύρθηκα λίγο, αλλά είναι αυτά τα θέματα. Ήταν στοιχεία που κι εγώ φυσικά δεν παθιάζουν. Αυτά με παθιάζουν. Αυτά με παθιάζουν γιατί. Βλέπω ότι μπορούμε να κάνουμε και τα μεγάλα μας, τα βαρύντουπα, τους αγωγούς, τα κοιτάσματά μας, όλα αυτά που συζητούμε, αλλά μπορούμε να κάνουμε και άμεσα μέτρα, να πάρουμε μέτρα άμεσης ανακούφισης του νοικοκυριού. Κύριε καθηγητά, ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση. Παρασύρθηκα, με συγχωρείτε πάρα πολύ που έτσι. Καθώς νομίζω ήταν ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα και ειδικά προς το σκέλος που είπατε και εσείς, τι μπορούμε να κάνουμε και εμείς ως πολίτες, ως απλοί καταναλωτές. Φυσικά, βέβαια, με τη συνδρομή και του κράτους, με μια επιδότηση, όπως είπατε και εσείς, να υπάρχει σε αυτά τα. Και με συγχωρείτε να το προσθέσω αυτό, το θεωρώ πολύ κρίσιμο. Γιατί ξέρετε, το επόμενο διάστημα θα είναι ακόμη πιο δύσκολο. Mm-hmm. Ακόμη δεν έχουμε δει τα δύσκολα. Και με ενδιαφέρει η πατρίδα μου να υποστεί τις λιγότερες απώλειες. Τις λιγότερες. Όλες οι οικονομίες θα υποστούν απώλειες. Όσο πιο ενωμένοι σε πολιτικό επίπεδο είμαστε, όσο μεγαλύτερη συνεννόηση υπάρχει σε αυτά τα θέματα που έχουν μια εθνική διάσταση. Δηλαδή, έχει εθνική διάσταση να βγάλω το δικό μου αέριο. Έχει εθνική διάσταση να υλοποιήσω τον αγωγό EastMed, για τον οποίο οι Αμερικάνοι έβγαλαν το περίφημο non-paper, δίνοντας ένα δωράκι στον Ερντογάν. Αυτά είναι εθνικά, πατριωτικά θέματα, στα οποία έχουμε κάθε λόγο τα μεγάλα κόμματα, τα τρία μεγάλα κόμματα, να βρουν κοινούς τόπους. Και νομίζω ότι οι ηγεσίες μπορούν να βρουν αυτούς τους κοινούς τόπους για το καλό της πατρίδας. Ελπίζουμε. Με αυτή την ελπίδα, λοιπόν, κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ πολύ. Κλείνουμε αυτή τη συζήτηση. Αγαπητοί φίλοι του Δεκόλε, θα τα ξαναπούμε όμως, κύριε καθηγητά, να ανανεώσουμε το ραντεβού μας. Με χαρά. Έχουμε και άλλα ενδιαφέροντα πράγματα. Έτσι, γιατί νομίζω ενδιαφέρουν πολύ τον κόσμο και όπως είπατε και εσείς, αυτά που έρχονται ενδεχομένως να είναι και χειρότερα και να βαθύνει ακόμα περισσότερο. Και ακρίβεια. Πρέπει να τα προλάβουμε. Πρέπει να προλάβουμε. Να θωρακίσουμε τους ανθρώπους μας, τα νοικοκυριά μας, να τα θωρακίσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο. Με συγχωρείτε. Έρχεται επισητιστική κρίση. Οι Αιγύπτιοι είναι 100 εκατομμύρια. Στα 70 εκατομμύρια Αιγυπτίων η κυβέρνηση επιδοτεί το ψωμί. Τώρα με το Ρωσο-Ουκρανικό οι Αιγύπτιοι έπαιρναν σιτάρι μόνο από την Ουκρανία και τη Ρωσία. Το Μπαγκλαντές το ίδιο. Το Πακιστάν το ίδιο. Η Αφρική κάτω από το Σαχέλ το ίδιο. Οι άνθρωποι αυτοί φαντάζεσαι τι μπορεί να σημαίνει εάν δεν έχει ψωμί να φάει ο άλλος. Πώς θα γίνει προσφυγή. Θα έχουμε κύματα προσφύγων, μεταναστών στην Νότια Ευρώπη, δηλαδή Ελλάδα, Ιταλία. Είναι πολύ μεγάλα θέματα. Και επειδή είναι πολύ μεγάλα θέματα, γι' αυτό βλέπετε και μιλώ τόσο πολύ για όσο δυνατόν μεγαλύτερη εθνική συνεννόηση. Κατανοητό. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε καθηγητά. Ευχαριστούμε και εσάς, αγαπητοί φίλοι του Δεκόλερ, που παρακολουθήσατε αυτή τη συνέντευξη. Μέχρι την επόμενη συνέντευξη εκπομπή από εμάς. Γεια σας.